Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας με την πρώτη προσπάθεια για τους Έλληνες παίκτες και τον Τουρσουνίδη. Και ο Τσαλουχίδη στην προσπάθεια αυτή για τον Κασάπη. Και της εθνικής μας για τον Τουρσουνίδη, η βαθιά σέντρα για τον Τσαλουχίδη. Τσαλουχίδη μέσα στη μεγάλη περιοχή, προσπάθησε εκεί με την επέμβαση και την προβολή ο Μαχλάς χωρίς αποτέλεσμα. Κασάπης, Κασάπης έτοιμος για να κάνει την προστινή παλιά για τον Τσαλουχίδη, το δυνατό σουτ. Την μπάλα μπλοκάρεται από τον Εγκόραμ. Συνέχεια όμως το παιχνίδι, ζητούμε συγγνώμη τώρα για τον Αλεξάνδρη. Αλεξάνδρη, σαν ανατροπή και πρέπει να είναι πέναλτι. Πέναλτι είναι πέναλτι, σωστά και πέναλτι η εθνική μας ομάδα. Ανατροπή του Αλεξάνδρη και πέναλτι λοιπόν υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Στο 18ο λεπτό η Ελλάδα κερδίζει το πέναλτι στην ανατροπή του Αλεξανδρή που ξαναβλέπουμε. Είναι η θαυμάσια προσπάθεια από τον Αλέξη Αλεξανδρή μέσα στην περιοχή και η ανατροπή λοιπόν και πέναλτι υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Και πάλι σε επανάληψη είδαμε τον Στράτο Αποστολάκη μπροστά για τον Τσαλουχίδη. Τον Αλεξανδρή έρχεται από πίσω, αν δεν κάνουμε λάθος είναι ο Μακόλ. Και έχουμε την ανατροπή λοιπόν, πέναλτι είναι ο Μπόιντ τελικά, πέναλτι και γκολ! Γκολ από τον Αποστολάκη, 1-0 για την εθνική μας ομάδα με τον Στράτο Αποστολάκη στο 18ο λεπτό. Μια έξοχη προσπάθεια και τώρα φλέγεται εδώ το Ολυμπιακό Στάδιο που πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί γύρω στις 18 με 20.000 φιλάθλους. Με τον Στράτο Αποστολάκη η εθνική μας ομάδα ανοίγει το σκορ, Ελλάδα-Σκωτία 1-0. Πέναλτι επαναλαμβάνουμε που κέρδισε ο Αλέξης Αλεξανδρής στην ανατροπή, στην προσπάθεια που έκανε ο Τσαλουχίδης από την παλιά του Αποστολάκη. Ανατροπή από τον Τόμας Μπόιντ και πέναλτι που σημειώνει αμέσως ο Μπλάκενστάιν. Ο Φέργιουσον, δεν πρέπει να αφήσουμε διέξοδο για να κάνουν το σούτ οι Σκοτσέζοι. Στην παράλληλη σέντρα από την επίθεση είναι επικίνδυνα. Μέσα στην περιοχή προσοχή και μπλοκάρει ο Αθματζίδης. Σωτήρια. Απομάκρυνε εκεί ο Μακόλ. Και πάλι με τον Τουρσουνίδη. Τουρσουνίδης για την εθνική μας ομάδα. Τουρσουνίδης μόνος του. Τουρσουνίδης πάντα μόνος του. Ξεφεύγει. Τουρσουνίδης θα καλυτάσει. Τουρσουνίδης και μεγάλη ευκαιρία για γκολ. Μακάλιστερ. Κόλινς. Και μπαλάουτ. Τουρσουνίδης. Τσαλουχίδης. Τσαλουχίδης. Τσαλουχίδης μπροστά στην παλιά τώρα με τον Τουρσουνίδη μόνος του, ξεφεύγει από τα δεξιά. Τουρσουνίδης μεγάλη ευκαιρία. Τουρσουνίδης μπροστά για τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής το σούτζε. Μεγάλη ευκαιρία ο Τουρσουνίδης κυρίες και κύριοι. Νιόπλιας τώρα και πάλι μπροστά στην παλιά για τον Μαχλά. Δεν βγαίνει ο Γκόραμ. Πάντα ο Μαχλάς πιο γρήγορος. Μαχλάς, Μαχλάς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μονομαχή με δύο παίκτες. Ο Μακλάρεν. Δυνατό το σούτ από τον Τουρσουνίδη θα μπλοκάρει ο Γκόραμ. Μεγάλη προσπάθεια, πολύ καλή προσπάθεια από τους Έλληνες παίκτες. Θα μπλοκάρει ο Γκόραμ το σούτ από τον Γιώργο Τουρσουνίδη. Εδώ ξαναβλέπουμε και πάλι το σούτ του Γιώργου Τουρσουνίδη που θα μπλοκάρει ο Γκόραμ. Πολύ καλή η εθνική μας ομάδα. Καλές οι ευκαιρίες και οι προσπάθειες πάντα από το νεαρό άσο που βλέπουμε πάντα εδώ σε πρώτο πλάνο εσείς. Και πάλι μέσα στην προσπάθεια, μέσα στην ανατροπή. Προχώρησε από πίσω, έρχεται ο Νιόπλιας. Νιόπλιας έδωσε καλή προσπάθεια και η μπάλα μεγάλη ευκαιρία κυρίες και κύριοι. Βλέπετε τώρα πόσο δυνατά και δυναμικά, σκληρά θα λέγαμε, παίζουν οι Σκοτσέζοι για να φτάσουν στο αποτέλεσμά τους. Ο Κόλινς μέσα στην περιοχή, επικίνδυνα, επικίνδυνα είναι η μπάλα και out. Τουρσουνίδης τώρα μαζί με τον Μακλά. Στο χώρο του κέντρου για τον Νιόπλια. Νιόπλια τώρα, τέσσερις Έλληνες παίκτες. Περιμένει ο Αλεξανδρής αριστερότερα. Αλεξανδρής. Αλεξανδρής. Αλεξανδρής, πλασαριστά και η μπάλα out. Έξυπνο το σουτ, πλασάρισμα από τον Αλέξη Αλεξανδρή και η μπάλα out. Στο 61ο λεπτό Ελλάδα-Σκωτία, ζωντανή μετάδοση του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης 1-0. Ξανά η φάση και το σουτ πλασέ από τον Αλεξανδρή, η μπάλα πάνω από την εστία του Γκόραμ, out. Κασάπης. Κασάπης τώρα μαζί με τον Μακίμη, θα ξεφύγει ο Κασάπης. Κασάπης πάντα μέσα στην περιοχή για τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής μέσα, καινούργια ανατροπή. Συνέχεια στο παιχνίδι, ίσως ξαναδούμε την φάση, διαμαρτυρίες του Αλεξανδρή. Θα μας δώσουν το δικαίωμα όμως να κρίνουμε στο αργό κύρισμα. Εάν τελικά, ενώ βλέπουμε υψωμένη τη σημαία, ίσως ήταν offside, αλλά βλέπουμε εδώ τον Αλεξανδρή να πέφτει και η συνέχεια του παιχνιδιού. Ο Αλεξανδρής θα αφήσει εδώ την θέση του στον Σπύρο Μαραγκό. Ενώ εσείς ξαναβλέπετε την φάση και την ανατροπή του Αλεξανδρή. Ευτυχώς η μπάλα δεν φτάνει και οι μπαλιές που στέλνουν οι Σκοτσέζοι είναι άστοχες. Φεύγει τώρα ο Κασάπης από τα αριστερά. Τον ίδιο Νιόπλιας που μπαίνει τώρα ο Κασάπης. Κασάπης μόνος του. Κασάπης έτοιμος στο σουτ και η μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία.
Μακάλιστερ εδώ, προσοχή. Κόλινς, Αποστολάκης Κόλινς κερδίζει την κόντρα. Ο Κόλινς μέσα στην περιοχή για το Σπένσερ. Σπένσερ Κόλινς, συνέχεια στο παιχνίδι. Συνέχεια στο παιχνίδι, διαμαρτυρίες των Σκοτσέζων. Εδώ με τον Σπένσερ, για να δούμε την φάση. Είναι ο Αποστολάκης, κοντά με τον Σπένσερ. Προβολή, τζαρτζάρισμα είναι με τον ώμο από τον Αποστολάκη. Δεν είναι αυτό που διαμαρτυρήθηκαν οι Σκοτσέζοι. Και πάλι από μια άλλη κάμερα, εδώ όπως μας το δείχνει ο Κώστας Περπερίδης, ο σκηνοθέτης της σημερινής μας αναμέτρησης. Βλέπουμε λοιπόν, όχι, ήταν το τζαρτζάρισμα από τον Στράτο Αποστολάκη. Η μπάλα χάνεται από τον Σπένσερ. Μπόιντ κοντρολάρει το χρονόμετρο του. Ο Μπλάκεστάιν και το τέλος. Κυρίες και κύριοι, μεγάλη νίκη της Ελλάδας επί της Σκωτίας με 1-0. Στο Ολυμπιακό στάδιο 1-0, μεγάλη νίκη. Θρίαμβος προσωπικά πιστεύουμε για τα εθνικά μας χρώματα. Νίκη επί της Σκωτίας με 1-0. Και πιστεύουμε τώρα ότι οι πιθανότητες είναι πολύ μεγάλες να προκριθούμε στα τελικά. 12 βαθμοί, οι ευκαιρίες που χάσατε, φοβήθηκε σε κάποια σημεία ότι θα στοιχήσουν? Σίγουρα φοβήθηκα, αλλά ευτυχώς βάλαμε ένα γρήγορο γκολ και σίγουρα η ελπίδα μας αναπληρώθηκε. Κώστα Καπάτα, μπορείς να συνεχίσεις και με άλλους παίκτες αν θέλεις. Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Τουρσουνίδη, ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του αγώνα. Γιώργο, κάνατε πάρα πολύ μεγάλη εμφάνιση. Πώς ήταν τα πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Σίγουρα ήταν δύσκολα. Όλος ο κόσμος είδε ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εγώ θέλω να πω αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλους όσους ασχολούνται με την εθνική ομάδα, στον κόσμο. Ήταν πραγματικά μια μεγάλη νίκη. Είδαμε και ιδιαίτερη αλληλοκάλυψη ανάμεσα στους παίκτες. Τι ειδικές οδηγίες είχατε για να αντιμετωπίσετε τους Σκοτσέζους? Ξέραμε ότι πρέπει ο ένας να δώσει ό,τι δεν μπορεί ο άλλος. Ήμασταν όλοι μια οικογένεια, μια ομάδα. Πραγματικά δείξαμε ότι αξίζει κάτι καλό αυτή η εθνική. Μπορεί να πάει λοιπόν και με αυτή τη νίκη στην Αγγλία. Τι άλλο χρειάζεται? Ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα. Τώρα έχουμε ένα πάλι δύσκολο παιχνίδι με την ομάδα της Ρωσίας. Αλλά πιστεύω έχουμε τις δυνατότητες να το κερδίσουμε γι' αυτό. Σε μια συνέντευξή σου σημερινή λες, με είχαν για τελειωμένο. Είναι και η σημερινή σου απόδοση μια απάντηση? Κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο και έχω την ανάλογη απόδοση, νομίζω είναι ένα δείγμα ότι έχω ξαναβρει τον εαυτό μου μετά από τις περιπέτειες.